Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του Αλέξη Καλοκαιρινού, τον κύριο Στέλιο Βυσκαδουράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βυσκαδουράκη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ξέρω ότι σας αρέσει να αποκαλείστε πολίτης, συμπολίτης και μετά υποψήφιος. Είστε μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία, ένας άνθρωπος που παρά τα γενικά προβλήματα δεν το βάζει κάτω, με μια πολύ πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα. Λατρεύετε το γράψιμο, λατρεύετε τη φωτογραφία, λατρεύετε τη ζωγραφική. Γενικότερα η καλλιτεχνική ανησυχία θα μπορούσε να παίξει και καθοριστικό ρόλο στην ανησυχία που έχετε για την πόλη του Ηρακλείου. Βεβαίως. Η πόλη του Ηρακλείου είναι για μένα πάνω απ' όλα. Πάνω από το Βυσκαδουράκη, πάνω από οτιδήποτε και οποιοδήποτε. Έχω την αίσθηση ότι ποτέ καμία δημοτική αρχή δεν έχει φτάσει στο 100% της προσφοράς και της απόδοσης κάποιων πραγμάτων. Δικαίως, γιατί δεν είναι εύκολο, αλλά μην τα μηδενίζουμε όλα. Έχουν οι δημοτικές αρχές όλες έχουν προσφέρει και κάποια πράγματα δεν μπόρεσαν. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε το καλύτερο. Να υποθέσω ότι αυτές οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Ηρακλείου αλλά και οι τουρίστες, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με κινητικά προβλήματα, είναι η κινητήριος δύναμη για να πείτε ναι στον Αλέξη Καλοκαιρινό σε αυτήν την δημοτική πρόσκληση για το Δήμο του Ηρακλείου? Υπήρχαν κι άλλα. Δηλαδή το ότι η προσωπικότητα του Αλέξη είναι πολύ έντιμη. Είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι όταν μου έγινε η πρόταση. Ήταν ότι του είπα αν θέλει να είμαι μαζί σου. Όχι κομματικά. Αυτό δεν το αντέχω. Και το τρίτο, το οποίο την προηγούμενη παράταξη, το Δημοτική Αρχή, ο Βασίλης Λαμπρινός μου είχε πει, με είχε βραβεύσει ο Δήμος. Του είπα λοιπόν πρόσκαι, γιατί εγώ είμαι ενοχλητικός πολίτης, δεν υπάρχει περίπτωση επειδή βραβεύομαι να σιωπήσω. Το ίδιο είπα και στον Αλέξη. Επίσης του είπα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω είτε αφορά την παράταξη μας είτε άλλη παράταξη οτιδήποτε διαφωνώ. Ελευθερία γνώμης. Εκεί ακριβώς είπε ότι είμαστε ελεύθεροι, δημοκρατική παράταξη και επιβάλλεται να το κάνεις. Και έτσι δέχτηκα. Έτσι, καταλαβαίνω λοιπόν ότι η ελευθερία σκέψης, η ελευθερία αντίδρασης και η ελευθερία έκφρασης είναι η βασική κινητήριος δύναμη για να πείτε το ναι στον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Ναι. Ένας άνθρωπος που κινείται στην πόλη του Ηρακλείου, που ζει στο Ηράκλειο, θλίβεται στην καθημερινότητα, κύριε Βυσκαδουράκη, όταν διαπιστώνει ότι το αυτονόητο ίσως να μην είναι και δεδομένο? Έτσι ακριβώς το λέτε είναι, το αυτονόητο. Δηλαδή, εγώ εκείνο που ζητάω για μένα, που χαρακτηρίζομαι και είμαι αμαία ως άνθρωπος, δεν είναι να κάνουμε μία πόλη των αναπήρων, είναι να κάνουμε μία πόλη και για τους αναπήρους, για όλους. Δηλαδή να έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό επιδιώκω σε κάθε κίνησή μου και σε κάθε δράση μου. Και με πολύ θάρρος, θα έλεγα. Εγώ θα ήθελα, κύριε Βυσκαδουράκη, να μου περιγράψετε λίγο αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας όταν καλείστε να πρέπει να κινηθείτε στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί ξέρετε κάτι, το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο για τους πολίτες, αλλά το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο και για τους πολίτες που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται την αντικειμενική δυσκολία ενός ανθρώπου αμαία. Είναι φυσιολογικό. Υπήρξα φυσικοθεραπευτής με δεκάδες ασθενείς και έπρεπε να φτάσω στα επίπεδα ενός αναπήρου, ενός αμαία, για να καταλάβω τις πραγματικές ανάγκες. Οπότε λίγο δικαιολογώ και τις αρχές κάπου και
τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Δεν καταλαβαίνω ότι εγώ για να ανέβω ένα πεζοδρόμιο που δεν έχει ράμπα, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί ως πολίτες, να έχουμε ενσυναίσθηση και να ασπαζόμαστε, να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου. Από την ποιότητα των λόγων σας, αλλά και από την ηρεμία που έτσι σας διακατέχει ενώ μιλάτε, νομίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που μπορεί τον θυμό του να θέλει να τον εκφράσει με μια δημιουργική παρέμβαση αν αύριο βρεθείτε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Ναι, θα είναι τιμή μου και πρέπει να ξέρουμε, θέλω να το πω αυτό, ότι οι ψηφοφόροι αποφασίζουν για 43 δημοτικούς υποψήφιους οι οποίοι θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποφασίζουν για 200.000 κόσμο. Η ευθύνη είναι μεγάλη. Στα βιβλία μου, τα 4 που έχω γράψει, μου λένε «Μα τι ωραίες ιστορίες». Δεν είναι ιστορία. Είναι οι χαρακτήρες και η αποκωδικοποίηση που κάνουν στους χαρακτήρες πριν φτάσω στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή οι Ηρακλειώτες και οι Ηρακλειώτισσες οφείλουν να αποκωδικοποιήσουν χαρακτήρες δημοτικούς υποψηφίους και πρωτίστως να αναλύσουν και να αποκωδικοποιήσουν εμένα. Δεν θέλω να ψηφίσουν έτσι όπως και κανένα. Και κάτι άλλο τελευταίο, ότι σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν άξιοι. Έτσι. Δεν είναι όμως αστείο να λέμε πάμε δημοτική σύμβουλη, αποφασίζουμε για την πόλη. Η πόλη είμαστε εμείς και αυτό έχει σημασία. Είστε ένας άνθρωπος που έχει ένα αντικειμενικό προνόμιο και το λέω έτσι πολύ ωραία έναντι άλλων συνυποψηφίων, γιατί ένας συγγραφέας μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από το βιβλίο του και με τον αυριανό άνθρωπο μπορεί να τον επιλέξει. Κύριε Βυσκαδουράκη, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα να υποθέσω ότι πέρα από το κομμάτι της καθημερινότητας σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι του πολιτισμού στο Ηράκλειο. Πολύ. Μια πόλη που έχει τεράστια ιστορία και μνημεία που ενδεχομένως δεν έχουν αναδεχθεί όσο θα έπρεπε. Κοιτάξτε, έχουμε το εμείς, το εγώ, το εμείς που είναι το παρόν, το παρελθόν που είναι η πόλη και το μέλλον που είναι τα παιδιά. Εγώ σε 50 χρόνια θα είμαι σκόνη. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι που μου δίνει τη ευκαιρία για τα παιδιά στο μέλλον. Θέλω να κυκλοφοράνε αγκαλιασμένα και ερωτευμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Στο κομμάτι της ανάδειξης των μνημείων υπάρχουν πράγματα που σας θλίβουν. Υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, που κινούμενο στο Ηράκλειο διαπιστώνεται ότι έχουμε το μεγαλύτερο χειροματικό μνημείο της Μεσογείου και σε κάποια σημεία ο κόσμος και οι επισκέπτες ρωτάνε τι είναι αυτό. Έχουμε τόσα πολλά. Ξέρετε, εκείνο που ξαπνιάστηκα ήταν στο κυνήγι του Γαμμένου του Σεβρού που ανακατεύει τη γυναίκα μου και οι φίλοι και είναι τόσες πολλές πληροφορίες σχετικά με την πόλη και την ιστορία της, τεράστιες. Και λέω πόσα ανεκμετάλλευτα να είναι. Ένα μεγάλο σημείο που πρέπει να υποθεί είναι ο πολιτισμός αυτής της πόλης και η πορεία του τώρα, πριν και στο μέλλον. Αν σας ζητούσα να μου πείτε τρία πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχαν αλλάξει χθες για το Ηράκλειο, ποια είναι αυτά, κύριε Βυσκαδουράκη? Νομίζω ότι να είχαν αλλάξει είναι λίγο δύσκολο. Θα πω όμως ότι θα ήθελα να είναι η καθαριότητα, όσο γίνεται ο πολιτισμός ακόμα περισσότερο και να γίνουν πιο συνειδητοί οι πολίτες. Η πόλη, τις πόλεις δεν τις έχουμε φέρθει καλά. Αυτή τη στιγμή εκείνο που θέλω εγώ
ως πολίτες για τους άλλους πολίτες είναι να δούμε και να κάνουμε πράγματα 100%, όχι 30, όχι 40. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Βυσκαδουράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Διαπιστώνω ότι είστε και ρομαντικός και δυναμικός. Αυτά είναι δύο προνόμια που μπορούν να προσφέρουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Καλό σας βράδυ.